Γεια σας! Όπως βλέπετε, σήμερα δεν είμαι μόνη μου. Έχω μαζί μου τη Μάρο. Έχω μαζί μου τη Μάρο, τη φιλενάδα, την όμορφη, τη ζουμπουρλούδικη, την μη γαλανομάτα. Και όπως έχετε καταλάβει από τον τίτλο, θα κάνουμε ένα βίντεο collab, το οποίο σχετίζεται με προϊόντα που δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά. Άκρως απαραίτητα. Δηλαδή, όταν μας πει κάποιος σκέψου 10 πράγματα, αυτά είναι τα πρώτα που μας έρχονται στο μυαλό. Αυτά. Και θα σας δείξουμε 5 στο δικό μου το κανάλι και τη συνέχεια θα τη δείτε στο κανάλι της Μαρίας, που θα υπάρχει το link ακριβώς από κάτω, να πάτε να δείτε τη συνέχεια δηλαδή αυτού του βίντεο. Οπότε, για να ευνηδιάσω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή τη Μαρία, ξεκίνα με το πρώτο προϊόν. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το αποσμητικό της Dove, το οποίο έχεις και εσύ αποσμητικό της Dove. Ναι. Το δείχνουμε μαζί. Ξεκίνα μίλα πουλάκι μου. Λοιπόν, είναι, εν πάση περιπτώσει, σας έχω ξαναδείξει, βασικά δεν έχω ξαναδείξει, στο δικό μου κανάλι. Θα βάλω υπότιτλους, μην αγχώνεσαι. Είναι ένα αποσμητικό το οποίο είναι σε κρέμα. Σε κρέμα. Ναι, και ανοίγεις έτσι και βγαίνει από εδώ πάνω. Α, πολύ παλιά είχα χρησιμοποιήσει. Που το ανοίγεις έτσι. Λοιπόν, είναι το καλύτερο αποσμητικό που έχω δοκιμάσει ποτέ. Υπάρχει σε 2 αρώματα. Σοβαρά τώρα, σοβαρά φούλα. Και αυτό είναι το φυσικό, το κλασικό άρωμα και το λέει μυρίζει λίγο πιο φρούτα και τέτοια. Απλά το θέμα είναι ότι είναι πανάκριβο. Πόσο έχει. Πόσο λες να κάνεις ένα τέτοιο. 6 ευρώ. 7. Μισή. Σοβαρά, παιδιά. 7. Αυτό έχει που θα σας δείξω εγώ, έχει 3,5. Αλλά είσαι σπρέι. Ναι, αλλά είναι καμία σχέση. Ναι, αλλά πρόσεξε να σου πω όμως, είναι επίσης της DAF, το ξέρετε ότι το λατρεύω αυτό και μάλιστα αυτό το αποσμητικό με είχε κολλήσει η Artemis. Γιατί το είχα δει από εκείνη. Είναι κάτι. Το δικό σου έχω δοκιμάσει. Αυτό. Ναι, το έχω δοκιμάσει. Είναι ένα απλό αποσμητικό, δεν κάνει κάτι. Ενώ αυτό. Γιατί δεν είναι ένα απλό αποσμητικό, τώρα θα σφαχτούμε δημόσια. Δεν είναι ένα απλό αποσμητικό. Αυτό εδώ πέρα σε ενυδατώνει κιόλας. Δηλαδή ενυδατώνει την περιοχή της μασχάλης. Είναι λες και έχεις βάλει ενυδατική στη μασχάλη σου, είναι απαλή. Γιατί όλα τα αποσμητικά δεν κάνουν απαλή τη μασχάλη. Όχι, υπάρχει αποσμητικό που σκλιένει τη μασχάλη. Να πω κάτι. Γιατί παρακαλώ, μισό λεπτό. Θα πεις ότι βασιρίζω την αδελφή μου και ότι είμαι κακιά. Πες τη γνώμη σου. Αλλά επειδή τα έχω δοκιμάσει και τα δύο, βέβαια στο άλλο άρωμα, αυτό που δείχνει η αδελφούλα μου, είναι καλύτερο. Εγώ ξέρετε ότι το χειμώνα προτιμώ να χρησιμοποιώ ρολόν και χρησιμοποιώ τη Νιβέα, αλλά σας δείχνω τώρα αυτό γιατί είναι από τα αγαπημένα μου που δεν μπορώ να αποχωρήσω το καλοκαίρι με τίποτα. Γιατί σε δροσίζει κιόλα τα κοπελιά παράλληλα. Όχι, όχι. Ενώ με το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι με το ρολόν δεν νιώθεις λίγο πιο πολύ νιανιά. Αυτό για το δρόσισμα ισχύει. Είναι κρέμα. Και το χειμώνα το ίδιο είναι, μάνα μου. Απορροφάτε αμέσως. Θα σφαχτούμε. Σήμερα τελειώνει μια φιλία, να το ξέρετε. Πήγαινε στο επόμενο προϊόν. Ωραία, ξεκινήσαμε. Νομίζω για το επόμενο προϊόν έχουμε και οι δύο να πούμε τα ίδια. Έχουμε το ίδιο. Εγώ στο πρώτο. Ναι, εσύ μου το πες. Μήπως είναι πιο μεγάλο το δικό σου να στο πρέσβο. Και ποιος θα πρότεινε εσένα? Η αδελφούλα μου. Αααα, αλυσίδα λοιπόν. Τελικά, αντί για να είναι το βίντεο, προϊόντα που δεν μπορούμε να χωρίς... χωρίς αυτά, είναι το YouTubers made me buy, όπως το λένε. Πες. Λοιπόν, να κάνω μία διευκρίνηση εδώ σε αυτό το σημείο, γιατί πολλές κοπέλες με είχαν ρωτήσει και σε παλαιότερο βίντεο που είχα κάνει και είχα δείξει αυτό. Καταρχάς μιλάμε για τον κρεμό διαφροκαθαρισμού για πρόσωπο και μάτια, μελιά και λεβάντα από την Απιβίτα. Να κάνω και εγώ μια παρένθεση. Δεν είμαστε συνεννοημένες, κάθε μία ήθελε ό,τι ήθελε. Είπαμε φέρε 10 πράγματα. Και είμαστε σε περισσότερα τα ίδια. Λοιπόν, αυτό εδώ, το κρεμόδες αφρός καθαρισμού για πρόσωπο και μάτια, μελιά και λεβάντα, δεν αναγράφει πουθενά στη συσκευασία του ότι είναι paraben free. Γιατί μου λέει paraben free, ολοκάθαρο. Πρώτο. Εμένα δεν μου το λέει. Γιατί? Εμένα είναι πιο καινούριο. Εσένα, λέει 93% natural, εμένα 92%. Προφανώς αλλάξανε την συνταγή. Το άλλο, κοίταξε να δεις τώρα που πήγα να βγάλω καλό, εγώ νομίζω ότι το δικό μου είναι πιο καινούριο, γιατί εγώ το αγόρασα και πρόσφατα. Κι εγώ. Από πιο φαντακία, να δούμε λίγο τις ημερομηνίες λήξης. Υπάρχουν ημερομηνίες λήξης κάπου. Εμένα το 17 λήγε, εσένα. Το 16. Χα, έφαγα, είναι πιο καινούριο το δικό μου, άρα αυτά ισχύουν. Πλέον είναι paraben free. Γιατί το είχα πει και εγώ και μου είχα κάνει ολόκληρο θέμα. Και εγώ είχα δει ότι το άλλο που έχω, το οποίο είναι το τζελ καθαρισμού, που είναι με κίτρο και κάτι άλλο, αυτό γράφει ότι είναι paraben free. Παιδιά, άλλαξαν τη συνταγή. Όλα τις Απιβίτα είναι paraben free.
Παλιά δεν ήταν αυτό. Αυτό εμένα δεν γράφει paraben free. Και λέει 93% natural το γελίο. Και λέει 93% natural. Και εδώ λέει 92. Για να δω λίγο ρε πουλάκι μου κάτι. Λοιπόν, 92-93, mineral oil. Πηγαίνετε να δείτε όλες που έχετε αυτό το καθαριστικό. Ναι, βασικά αυτό, πίσω. Όσους το έχετε, πείτε μας από κάτω στα σχόλια αν εσάς γράφει paraben free ή όχι. Καταρχάς, ρε κοπελιά, νομίζω ότι είναι διαφορετικά τα δικά μας, τα δικά σου. Όχι, το ίδιο είναι. Μα κοίτα εδώ τι λέει. Εσένα λέει water is replaced by organic white rose. Και εμένα λέει by organic green tea. Αλλάξανε. Εσένα έχει άγριο τριαντάφυλλο και εμένα έχει πράσινο τσάι. Άρα το αλλάξανε. Αλλάξανε τα συστατικά. Λοιπόν, όσους έχετε αγοράσει πρόσφατα το κρεμμόδι αφρό καθαρισμού για πρόσωπο και μάτια με ελιά και λεβάντα από την Απιβίτα, πείτε μας κάτω στα σχόλια τι γράφει η ειδική σας σχήμαση. Ναι, πήγα να κάνω μία διευκρίνηση και βγάλαμε ολόκληρο τέτοιο. Πείτε μου. Έπρεπε να φέρω εγώ το δικό μου να δούμε τι γράφει και εμένα. Προχώρα παρακάτω, προσπαθούμε κι άλλο. Πάμε, το έχουμε. Λοιπόν, έχουμε μάσκαρα τη Σαντέν. Έχουμε μάσκαρα τη Σαντέν. Έχουμε και δύο μάσκαρα τη Σαντέν. Δηλαδή, εντάξει, θα νομίζω ότι είμαστε και συνεννοημένοι. Όχι, δεν είμαστε σοβαρά. Μα το ξέρω ότι δεν είμαστε. Εγώ έχω τη ροζ να σα πω. Είναι η Universal 3-1 μάσκαρα, η οποία υπόσχεται 3. Εσύ έχεις δικά σου επιχείρημα να με κερδίσεις, ρε παιδί μου, στη μάσκαρα. Όχι. Εγώ έχω και τις 3 μάσκαρες, νομίζω και εσύ τις έχεις και τις 3. Εγώ δεν έχω να σας πω κάτι άλλο γι' αυτό. Δεν υπάρχει βίντεο που να μην σας τη δείχνω. Είναι η Αντρέν Extra Volume Mascara, η οποία είναι η μόνη μάσκαρα που έχω χρησιμοποιήσει και έχω δει ότι έχω βλεφαρίδες. Πραγματικά, στις φωτογραφίες. Τώρα λέμε πάλι για φωτογραφίες, αλλά η φωτογραφία είναι κάτι που μπορείς να δεις και το μακιγιά σου. Βγαίνεις έξω ρε παιδί μου, βγάζεις μια φωτογραφία, σε πετυχαίνει ένας παπαράτσι ρε αδερφέ. Λοιπόν, φορούσα μάσκαρα και ενώ στο σπίτι την έβλεπα, ότι ξέρεις, α, έχω βάψει τις βλεφαρίδες μου, στη φωτογραφία χανότανε. Και ήταν η μοναδική μάσκαρα που μου έκανε να βλέπω τις βλεφαρίδες μου σε φωτογραφία. Δεν διαφωνώ ότι η ροζ είναι ωραία, γιατί τις έχω και τις τρεις, και τη μαύρη και τη ροζ και την μπλε. Παίζει ρόλο πολύ η βλεφαρίδα. Σίγουρα παίζει ρόλο η βλεφαρίδα. Εγώ π.χ. έχω καλύτερες βλεφαρίδες από σένα. Όχι, εγώ έχω. Όχι, εγώ έχω. Μα είναι πιο μακριές από μένα και πιο πλούσιες. Εμένα είναι πιο μακριές και πιο πλούσιες. Δεν το διαπραγματεύω. Ούτε εγώ. Εντάξει, σε διαφτιακόνες και γενικά. Σε αυτή τη στιγμή. Άντε μωρέ! Λοιπόν, για μένα αυτή είναι μία από τις καλύτερες μάσκαρες μαζί με τη μαύρη, η Σάξια. Αυτή τη βάζω λίγο τρίτη, δηλαδή αν μπορούσα να βάλω σε σειρά θα βάζα πρώτα τη ροζ, μετά τη μαύρη και μετά την μπλε. Αλλά είναι και πάρα πολύ οικονομικές, δηλαδή αν θέλετε να τις δοκιμάσετε και τις τρεις για να βρείτε ποια σας αρέσει. Είναι πολύ οικονομικές και εμπιστεύω πάρα πολύ τις μάσκαρες σαν τένα. Μπράβο τους. Προχώρα παρακάτω. Πάμε σε κραγιόν. Έχουμε και δύο κραγιόν, αλλά όχι τις ίδιες εταιρείες και μπλα 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 μπλα. Η δικιά μου εταιρεία είναι καλύτερη. Κοίταξε να δεις, επειδή πραγματικά... Θέλω τα επιχείρηματά σου. Πρώτα απ' όλα. Καταρχάς, έτσι και κάνω γκάλο, θα κερδίσω εγώ. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Να πω και εγώ την γνώμη μου. Μα τώρα μας τρελάνει. Σε κραγιόν, η εταιρεία της Φωτεινής είναι καλύτερη, μακράν. Είναι δικιά μου η εταιρεία. Σε κραγιόν. Μα τώρα θες να μου πεις ότι θα μου συγκρίνεις ένα κραγιόν. Βλέπετε ότι με πήραν από τα μούτρα, δεν πρόλαβα να βγάλω. Θες να μου συγκρίνεις ένα κραγιόν της Essence με τα πιο γνωστά και τα πιο πολυσυζητημένα πλέον κραγιόν της Golden Rose στα Velvet Matte. Έχω δοκιμάσει και εγώ της Golden Rose, η αλήθεια είναι. Και τα συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ καλά. Και όλα τα κραγιόν της Golden Rose που έχω δοκιμάσει. Αλλά δεν πάμε. Με βλέπεις πόσο απειλητικά σε κοιτάω. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά κραγιόν όντως και αυτά, τα έχω δοκιμάσει και τέτοια, αλλά και το συγκεκριμένο για μια κοπέλα η οποία δεν θέλει και κάτι super duper matte, θέλει κάτι πιο ανάλαφρο το πρωί, δεν θέλει κάτι έντονο. Αυτή δεν είναι που πάντα μας λέει ότι θέλει matte. Είναι, αυτό είναι matte, αλλά χωρίς να ξηραίνει τα χείλη. Γιατί αυτό ξηραίνει τα χείλη. Δεν τα ξηραίνει, αλλά... Ναι, αυτό... έχω κάνει σκόνη! Σκόνη και θρυψέλα να γίνει το μέσα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι ένα χρώμα στην απόχρωση 07, natural beauty. Πλάκα μου κάνεις τώρα! Το 07 έχω κι εγώ! Παιδιά, εντάξει.
Δεν γίνονται αυτά έτσι. Φανταστείτε ότι έχει σπάσει συσκευασία από την πολύ χρήση που του έχω κάνει. Εμένα δεν έχει σπάσει συσκευασία όσο χρήση και να του έχω κάνει. Είναι ένα ροζ φυσικό χρώμα το οποίο το χρησιμοποιείς κάθε μέρα, πρωί, βράδυ και αυτό. Το ίδιο και το δικό μου. Και αυτό φοράω και τώρα. Ναι, αλλά το δικό μου είναι πιο οικονομικό. Κάνει 2,5 ευρώ, ένα σαν να κάνει 3-4. Το παραπάνω 6, πόσο κάνει. Οπότε. 3,80 είναι. Ναι. Πόσο κρατάνε τα κραγιόν τη Essence? Για διάρκεια εννοεί. Ναι. Άμα φας θα φύγει. Και αυτό άμα φας θα φύγει. Όχι. Όχι. Όχι, παιδιά. Εμένα με έχει προδώσει το κραγιόν της Golden. Άσε μας που κλείσαμε, δεν θα το έχεις βάλει καλά. 07 Golden Rose, σας το έχω ξαναδείξει, μου το έχει προτείνει η Ιωάννα. Και φαίνεται τι έρωτας έχω με τα κραγιόν της Golden Rose. Και μην μου πεις ότι... παιδάκι μου, και εγώ έχω πολλά. Εγώ ότι κραγιό της Essence έχω δοκιμάσει, δεν μου άρεσε, συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη. Πάμε παρακάτω. Τελειώνουμε με κονσίλερ. Ναι. Και οι δύο κονσίλερ. Λοιπόν, του Κορέγο θα σας δείξω, δεν πιστεύω ότι είναι το καλύτερο κονσίλερ που έχω δοκιμάσει. Τότε γιατί μας το δείχνεις? Απλά δεν μπορώ να βρω κονσίλερ. Αυτό εδώ θα βρεις. Δεν υπάρχει κονσίλερ για μένα το οποίο να είναι το τέλειο. Αυτό δεν... εδώ. Έχεις γραμμές κατά το μάτι εσύ, από ό,τι βλέπω δεν έχεις πολλές. Εγώ έχω γραμμές κατά το μάτι και ό,τι και να βάλω μου κάθεται άσχημα, εκτός... Τώρα θα το βάλω στη λίστα αυτή, λόγω της κάλυψης. Αν έχετε σπυράκια, μαύρους κύκλους, μπλα, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ σακούλες, η κάλυψη. Σακούλες, ρητίδες, όλα αυτά που έχεις εσύ. Εγώ έχω μαύρους κύκλους. Και σακούλες και ρητίδες. Ρητίδες όχι, σακούλες όχι. Έχω τρελάνει. Είναι πάρα πολύ καλυπτικό. Κάνει γραμμούλες, δεν λέω εγώ ότι δεν κάνει, αλλά είναι πάρα πολύ καλυπτικό. Εσένα πρέπει να είναι φωτιστικό και πιο... Σιγά μην είναι και λαμπατέρ! Πρέπει να είναι πιο πολύ να φωτίζει, να μην καλύπτει. Καλύπτει. Τι μάρκα. Της Avon, Extra Lasting, από τη σειρά Extra Lasting, σας το έχω ξαναδείξει πολλές φορές, έχω πάρει κι άλλο και το έχω καβάτζα, γιατί πραγματικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, το πέτυχα σε προσφορά. Αυτό βασικά ήταν από ένα διαγωνισμό που είχα κερδίσει στην Avon. Και επειδή μου άρεσε και αυτό τελειώνει, το ξαναπέτυχα και το πήρα γύρω στα 4 ευρώ. Και γι' αυτό το πήρα, γιατί και καλύπτει και φωτίζει. Για φωτεινότητα έχω κι άλλα, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ η φωτεινότητα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι και με το απλικατέρ που έχει το σφουγγαράκι και είσαι άρχοντας. Εμένα δεν έχει, έχει αυτό που το βγάζει με το δάχτυλο. Οπότε πάλι σε νικάω. Είναι με ρόδ, είναι το ρόδ το κονσίλερ, αυτό το ξέρεις σίγουρα. Το σπάς και την πρωτοχρονιά δηλαδή, άμα θες. Αμαλάχη. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Θες να μας δείξεις άλλα προϊόντα? Να πάμε στα επόμενα. Όχι. Πάντως, θέλω από κάτω στα σχόλια. Εγώ θέλω από κάτω στα σχόλια να γίνει χαμός αλφα. Να μας πείτε... Ποια κέρδισε. Όχι ποια κέρδισε, δεν κάνουμε αγώνα. Να μας πείτε για το καθαριστικό της Απιβίτα. Ισχύει, οπωσδήποτε. Και επίσης να μας πείτε για τα κραγιόν Golden Rose ή Essence. Τι προτιμάτε? Κάνε τα κοσμητικά άστα, ρε παιδί μου. Έχουν πολλά να πούνε. Εγώ, όπως βλέπεις εδώ που έχω τα κοσμητικά μου, έχω και σε ρολόν, έχω και σε σπρέι. Ναι. Κρέμα δεν έχεις, δεν είναι ιδέα να πάρεις. Κρέμα είχα πάλι πολύ παλιά, δεν μ' άρεσε. Δεν ήταν πολύ αδιαστικό έτσι όπως έβγαινε. Όχι, όχι. Ας το κλείσουμε καλύτερα το βίντεο πριν σφαχτούμε. Πάμε. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, μην ξεχάσετε για τη συνέχεια των υπόλοιπων 5 και 5 προϊόντων που λατρεύουμε το να πατήσετε στο βίντεο της Μαρίας. Βάλαμε και ένα κουτάκι. Θα είναι πολύ μικρό το κουτάκι, θα έχουμε το link από κάτω. Είμαστε στο παραθυράκι εδώ πάνω τώρα. Εντάξει. Θα σας έχω από κάτω λοιπόν το βίντεο της Μαρίας να πάτε να δείτε τη συνέχεια. Φυσικά θα σας έχω και το κανάλι της και οπουδήποτε μπορείτε να την ακολουθήσετε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο πατήστε like. Ένα like και μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram και Twitter. Εγώ με τη Μαρία θα δούμε. Θα σας δω σε κάποιο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.